Θα ήθελα σήμερα να αναφερθώ στην πορεία της Εκκλησίας του Θεού. Της Εκκλησίας εκείνης που σήμερα ονομάζεται Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Πότε νομίζετε, αγαπητοί αδελφοί, ότι γεννήθηκε η Εκκλησία? Η Εκκλησία μας μετράει τόσα χρόνια όσα ακριβώς μετράει και η ηλικία της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Δεν έχει αρχή, γιατί στο νου του Θεού που είναι αιώνιος είχε και έχει βέβαια προαιώνια τη γέννησή της. Επομένως, η Εκκλησία μας ούτε αρχή έχει, αλλά και αυτής της Εκκλησίας δηλαδή, ουκέστε τέλος, δεν θα υπάρξει τέλος. Η Εκκλησία μας, η οποία σήμερα επιτελεί θρίαμβο, το οποίο και γιόρτασε και θα γιορτάσει και γιορτάζει πάντοτε, ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας. Κυριακή του θριάμβου της Εκκλησίας μας εναντίον όλων των σκοτεινών δυνάμεων. Μπορεί, και έτσι είναι, η αρχή της, ο αρχηγός της Εκκλησίας, να είναι τώρα αόρατος, όμως έχει αφήσει επάνω στη γη και καταστατικό χάρτη, το Ιερό Ευαγγέλιο και τους προφήτες βέβαια, αλλά και ζωντανή τη μαρτυρία του. Βεβαίως είχε κάνει επιλογή ο Θεός από το ξεκίνημα επί της γης της Εκκλησίας εκείνων οι οποίοι θα τον εκπροσωπήσουν και θα διαδώσουν τα μηνύματά του επάνω στη γη, στους ανθρώπους οι οποίοι δεν τον γνώριζαν. Λέμε ότι είχε διαλέξει τον λαόν του Ισραήλ, τον οποίον αποκαλούσε και εκλεκτόν λαόν του Ισραήλ.
να δώσουμε μία διευκρίνηση. Στο Ισραήλ υπήρχε το ελάχιστο μερίδιο που έφερε επάξια το χαρακτηρισμό εκλεκτός λαός του Ισραήλ. Υπήρχε και ένα μεγάλο άλλο ποσοστό Ισραηλιτών οι οποίοι ήσαν προδότες της Διαθήκης του Θεού. Για αυτούς είχε λεχθεί, είχε υποθεί «Ηνα τι εσύ εκδηγεί τα δικαιώματά μου» πιο απλά «Γιατί εσύ είσαι πολλοί οι οποίοι και με το λόγο σας και με τα έργα σας με αρνείστε, πιάνετε στο στόμα σας τη δική μου δασκαλία». Με ποιο δικαίωμα? Δεν μιλάμε λοιπόν για τον πολύ σε αριθμό λαό του Ισραήλ που αρνούνταν τη Διαθήκη του Θεού στην πράξη. Το εδικαιούτο να ονομάζεται εκλεκτός λαός οι ολίγοι. Αυτοί που σήκωναν στην πλάτη τον νόμο του Θεού και μάλιστα έφταναν μέχρι το σημείο να χύνουν το αίμα τους γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, πραγματική Εκκλησία του Θεού ήσαν οι μάρτυρες των Λόγων του Θεού που έσπερναν το σώμα τους για να διδοθεί ο Λόγος του και το πότιζαν το σπέρμα αυτό με το αίμα τους. Και βέβαια πρώτοι μάρτυρες του Λόγου του Θεού, της αληθινής, της πραγματικής Εκκλησίας του Θεού, ήσαν οι προφήτες. Όλοι οι προφήτες μίλησαν για τον ένα και μόνο, το Μεσσία του κόσμου, ότι πρόκειται να έρθει. Παράλληλα όμως και έκαναν, άσκησαν δηλαδή δρυμύτατο έλεγχο εναντίον κάθε παρανομίας, ξεκινώντας από τους αρχιερείς των Εβραίων, τους άρχοντες, τους ιερείς και το λαό. Θα ακούσουμε τον προφήτη Ισαΐα να φωνάζει και να λέει «Ποιμένες πολλοί διέφθηραν τον αμπελώνα μου, πολλοί», λέει, «τσοπάνιδες μπήκαν μέσα και μου κατέστρεψαν το αμπέλι μου», δηλαδή τη δική μου Εκκλησία. Και εννοούσε εκείνους που είτε πολιτικά είτε θρησκευτικά κυβερνούσαν και αδικούσαν το λαό του Ισραήλ και την πίστη στον ένα αληθινό Θεό τη διαστρέβαναν. Όλοι οι προφήτες, μηδενός εξαιρουμένου, οι ειλικρινείς μάρτυρες του Λόγου του Θεού,
έφυσαν το αίμα τους. Άλλος, ο Ισαΐας, δηλαδή, πριονίστηκε. Άλλος, ρίχτηκε σε βόθρο μέσα. Άλλος, σε λάκκο λεόντων. Όλοι γενικά υπέσαν διωγμό και μαρτύριο. Αυτοί είναι οι μάρτυρες. Και πολλοί άλλοι της Παλαιάς Διαθήκης που ανήκουν στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, γιατί ο λόγος τους, λόγος του Θεού δηλαδή, έφερνε τέτοια δύναμη που ο θάνατος μπροστά τους οροδούσε, φοβόταν δηλαδή. Έσχατος, τελευταίος προφήτης που ανήκει και αυτό στην Εκκλησία του Χριστού ήταν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Αυτός στάθηκε στο σύνορο, στο μετέχμιο, όπως λέμε, της Παλαιάς και της Νέας Διαθήκης. Αυτός, χωρίς κανένα απολύτως φόβο, μίλησε και εναντίον των αδικιών των αρχόντων και εναντίον της διαφοράς του λαού. Αυτός ύψωσε τη φωνή του και φώναξε «Ουκ εξεστήσει, δεν επιτρέπεται», είπε στον Ηρώδη, «να έχεις γυναίκα, τη γυναίκα του αδελφού σου». Και άσκησε φοβερότατο έλεγχο και στο βασιλιά και στην Ηρωδιάδα. Και ο λόγος του τον οδήγησε στο να κοπεί το κεφάλι του με τσεκούρι. Στήχησε τη ζωή του. Αυτός ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι που κήρυξε ότι όταν είδε βέβαια τον Χριστό, να ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Τον έδειξε με το δάχτυλο τον Χριστό και στη συνέχεια υπέδειξε στους μαθητάς που είχε ο Ιωάννης τον Κύριο. Αυτός, είπε, είναι το αρνί που θα σφαχτεί γιατί θα σηκώσει στους ώμους του την αμαρτία όλων των γενεών από του Αδάμ μέχρι στην τελεία των αιώνων. Και με τον Ιωάννη, που κι αυτός υπήρξε μάρτυρας χύνοντας το αίμα του, κλείνει η αυλαία της Παλαιάς Διαθήκης και ανοίγει η νέα. Και ακολουθεί ο αμνός του Θεού, ο Κύριός μας, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως αρχιμάρτυρας. Γιατί βέβαια αυτός είναι που έστειλε τους προφήτες, τους δικαίους, τους πατριάρχες, αυτός είναι που έστειλε τους Αποστόλους, τους μάρτυρες, τους Αγίους μέσα στην Εκκλησία.
και όλοι πέρασαν από το μαρτύριο με πρωτοστάτη τον ίδιο τον Κύριό μας. Όλοι έχησαν το αίμα τους. Η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ότι είναι Εκκλησία μαρτύρων και θα είναι Εκκλησία μαρτύρων. Αυτή ήταν η πρώτη και μεγάλη διακήρυξη του Κυρίου όταν έδινε, όταν έκανε, όπως λέμε σήμερα, τις προγραμματικές δηλώσματας, είπε «Η εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσι. Ή των λόγων των ημέτερων ετήρησαν και τον δικό σας λόγο, είπες μαθητάς, θα τηρήσουν». Και ακόμη, κανένας μα κανένας μαθητής δεν είναι δυνατόν να είναι ανώτερος του διδασκάλου του, και νοούσε τον εαυτό του. Έτσι και ο λόγος του Κυρίου επιβεβαιώνεται με το αίμα του. Θυσιάζεται, σταυρώνεται, περνάει μαρτύριο, χύνει το αίμα του και λυτρώνει έτσι ολόκληρη την Οικουμένη. Μία άλλη φορά, να κάνω μία παρέμβαση εδώ, θα ασχοληθούμε με το θέμα πόση αξία έχει το αίμα του, πόση αξία η Θεία του ζωή, η Θεϊκιά του ζωή, και πόση αξία έχει η αμαρτία του. Για να αντιληφθούμε το έργο το μεγάλο το οποίο επετέλεσε ο Κύριος με την προσφορά της Θείας ζωής του για την γείτονσή μας. Είναι λοιπόν ο Κύριος μας αρχιμάρτυρας, δηλαδή αυτός που στέκει πάνω από όλους, το αφεντικό που πρόσφερε το πρώτο με κεφαλαία γράμματα σε μέγεθος και σε αξία μαρτύριο επάνω σε αυτή τη γη την αιματόβατη. Βεβαίως μετά τον Κύριο η ιστορία της Εκκλησίας μας έχει να μας δείξει σαν σε οθόνη και προβολέα ουράνια οθόνη και σε προβολέα, με προβολέα ουράνιο τα μαρτύρια που πέρασε η Εκκλησία για να σταθεί επάνω στο βράχο εκείνο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Στην Εκκλησία μας οι διωγμοί δεν σταμάτησαν. Μετά τον Κύριο θα συναντήσουμε τον πρώτο από τη χωρία των Αποστόλων του Κυρίου, τον Αρχιδιάκονο Στέφανο, ο οποίος στέκεται μάρτυρας του Κυρίου απέναντι στο συνέδριο των Εβραίων, τους οποίους καλεί φωνευτές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και σκληροτράχει τους πέρα για πέρα με αποτέλεσμα να πέσουν σοριδών οι λήθοι επάνω στον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Θα ήθελα να σταθώ
λίγο επάνω σε αυτόν τον μεγάλο Άγιο, τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, για να σχολιάσουμε μερικά στιγμιότυπα από το μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου. Λίγο πριν πέσουν οι πρώτοι λίθοι, κατά παραχώρηση Θεού, βλέπουν οι λιθοβολητές να λάμπει το πρόσωπό του και να μοιάζει με πρόσωπο αγγέλου. Κάποιος Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας σχολιάζει το γεγονός αυτό και λέγει ότι το αγγελικό πρόσωπο του πρωτομάρτυρου Στεφάνου ήταν αποτέλεσμα του μαρτυρίου του, γιατί το μαρτύριο δεν το σηκώνει άνθρωπος που δεν έχει έρωτα στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πρέπει να στοιχίζει για τον Κήρυκα του Λόγου του Θεού και απόδειξε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος τη ζωή του. Διαφορετικά λένε οι πατέρες Εκκλησίας, το απήχημα του κηρύγματος θα πέφτει στο κενό. Ο Στέφανος παρουσιάζεται την ώρα του μαρτυρίου να έχει αγγελοειδή όψη, να ξεπερνάει τους όρους της φύσεως ανθρώπινης και να αλλάζει τάξη, να μετατίθεται από την ανθρώπινη στην αγγελική τάξη. Να βλέπει ο πρωτομάρτυρας Στέφανος τα αόρατα με τα αγγελικά του μάτια και να φωνάζει ότι βλέπει το θρόνο του Θεού και δεξιά από το θρόνο του Θεού τον Υιόν του Θεού εστώτα να στέκεται ο Υιός του Θεού. Έγινε λοιπόν, βγήκε δηλαδή ο πρωτομάρτυρας Στέφανος έξω από την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και ο Κύριος τον αξίωσε του μαρτυρίου. Τον λιθοβολούν το πρωτομάρτυρα Στέφανο οι πρώτοι ψευδομάρτυρες και τοποθετούν τα ρούχα τους στα πόδια ενός άβλου. Τον λιθοβολούν οι δήμοι και εκείνος προσεύχεται, όπως μας λέγουν οι πράξεις των Αποστόλων. Είναι μιμητής και ο Στέφανος του Κυρίου. Θύς τα γόνατα έκραξε φωνή μεγάλη και είπε «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία ταύτην». Και τούτο λοιπόν εκοιμήθη. Έβαλε, λέει η Γραφή, τα γόνατά του κάτω την ώρα του μαρτυρίου, προσευχήθηκε και φώναξε «Σε παρακαλώ Κύριε
μη λάβεις υπόψη σου την πράξη αυτή των φωνευτών. Συγχώρεσέ τους. Αυτή ήταν μια φωνή παροξισμού αγάπης. Αυτό μαρτυρεί η κραυγή του Στεφάνου. Οι φωνευτές βγάζουν κραυγή φόνου. Ο Στέφανος, το μαρτύρο ο πρωτόαυλος, κράζει και συγχωρεί. Κραυγή φόνου από τη μία, κραυγή συγγνώμης από την άλλη, από τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Κραυγή αγάπης που συγχωρεί. Άγιοι σχολιαστές του μαρτυρίου του πρωτομάρτυρου Στεφάνου λένε ότι οι λίθοι που έπεφταν επάνω για να το φωνεύσουν έμοιαζαν με νυφάδες λίθων. Χέρι ο Μέγας Στέφανος, κύκλο καταλυθαζόμενος, και προθήμως δέχεται τον ένα λίθο μετά τον άλλο. Έτσι τελειώνει και ο πρώτος μάρτυρας Στέφανος μετά τον αρχιμάρτυρα τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Στη συνέχεια βλέπουμε ένα άλλο πρόσωπο, πολύ σημαντικό, τον αναμορφωτή της Οικουμένης, τον Άγιο Απόστολο Παύλο, να παίρνει στο χέρι τη σκυτάλη και να τρέχει, να περνάει Ανατολή και Δύση, βουνές, βουνά και θάλασσες, πόλεις, ερήμους, για να διαδώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αλλά για να δούμε τι συμβαίνει αμέσως μετά το κάλεσμά του. Στη Δαμασκό απ' έξω, αυτόν που ήταν διώχτης και φωνιάς, τον Απόστολο Παύλο, τον καλεί ο Κύριος και του λέγει: από τώρα και στο εξής θα είσαι το σκεύος της εκλογής μου, ο εκλεκτός μου, θα κηρύξεις το όνομα μου σε όλα τα έθνη. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Ακούει, δεν βλέπει με τα μάτια του, μόνο μια στραπή. Τυφλώνεται, πορεύεται στην Ταρσό, βαπτίζεται και να πώς ξεκινάει τη διαδρομή του μέσα στο δρόμο της Εκκλησίας για να κηρύξει στα πέρας Οικουμένης στο λόγο του. Εβραίοι, αμέσως αναλαμβάνουν να τον εκτελέσουν. Δεν ανέχονται να ακούσουν. Να κηρύττει
ο πρώην διώκτης, το όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί εκείνοι το σταύρωσαν και ο Απόστολος Παύλος κηρύττει ότι αυτός είναι Αναστάσεις Θεός. Τον διώκουν, υποκινούν τον άρχοντα της Δαμασκού να τον συλλάβει και να τον σκοτώσει. Και οι χριστιανοί, επειδή ο Κύριος ήθελε να τελειώσει το έργο ο Παύλος, όχι αμέσως τώρα, αλλά αφού ολοκληρώσει τον κύκλο για την ίδρυση της Εκκλησίας του, τον φυγαδεύουν από τα τείχη μέσα από ένα καλάθι. Και καταφεύγει στη συνέχεια στα Ιεροσόλυμα. Και εκεί επιχειρούν να τον φωνεύσουν οι Ιουδαίοι. Εμφανίζεται λοιπόν με θάρρος και κηρύττει στα Ιεροσόλυμα το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παρησιαζόμενος εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού, γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και εκείνοι οι Ιουδαίοι επεχείρουν ανελήν, προσπαθούσαν να τον σκοτώσουν. Αυτή είναι η δεύτερη αφωνική απόπειρα κατά Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος αφήνει τα Ιεροσόλυμα και καταφεύγει στην Αντιόχεια μαζί με τον Απόστολο Βαρνάβα. Και εκεί πάλι υπάρχουν τα πρόσωπα των αντιδρόντων Ιουδαίων, οι οποίοι εμφανίζονται και λένε ότι ο Παύλος βλασφημεί. Οι Ιουδαίοι λοιπόν ξεσηκώνουν διωγμό και στην Αντιόχεια. Οι Ιουδαίοι παρότριναν τα σεβωμένας γυναίκας και τα σευσχήμονας και τους πρώτους της πόλεως της Αντιόχειας και επήγηραν διωγμόν επί των Παύλων και των Βαρνάβαν και εξέβαλαν αυτούς από τον ορίον αυτών. Τους έδιωξαν από τα σύνορα της Αντιόχειας και οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας τεινάζουν σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου τη σκόνη από τα παπούτσια τους. Και στη συνέχεια καταφεύγουν στο Ικόνιο, μια πόλη της Μικράς Ασίας. Και εδώ οι Ιουδαίοι έπεισαν τους άρχοντες των ιδωλολατρών να λιθοβολήσουν τον Απόστολο Παύλο. Από το Ικόνιο αναγκάζεται να καταφύγει στα Λύστρα. Εκεί βρίσκει μια υποδοχή από τους κατοίκους. Κηρύττει και παράλληλα θαυματουργεί. Το πλήθος της πόλης, λόγω των πολλών θαυμάτων του Παύλου, επειδή ήταν και ο αρχηγός και μάστορας, τα λέγαμε, του κηρύγματος, τον εξέλαβαν σαν το Δία, το Θεό, γιατί σαν δολάτρες. Και τον άλλον
το Βαρνάβα σαν τον Ερμή. Και άρχισαν να στείλουν βωμούς να θυσιάσουν δήθεν στους δύο εκείνους θεούς. Προς Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος, άνθρωποι σαν και εσάς είμαστε εμείς. Μέχρι τότε καλώς είχα τα πράγματα. Έπεισαν και εδώ οι Εβραίοι και εκείνοι που κατασκεύαζαν τα είδωλα και εξοικονομούσαν χρήματα πολλά από την κατασκευή των ειδώλων, ότι αυτοί στρέφονται εναντίον της πατροπαράτων εθήμων και των θεών. Και βέβαια λιθοβολούν τον Απόστολο Παύλο και νόμισαν, κυρίως οι Εβραίοι, ότι ο Παύλος είχε αποθάνει. Και τον εγκατέλειψα και έφυγα. Βέβαια, ήταν μηθανής, μισοπεθαμένος ο Απόστολος Παύλος. Εδώ βλέπει κανείς ποιο σατανικό μίσος έτρεφαν οι Ιουδαίοι απέναντι στον κορυφαίο Απόστολο Παύλο. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει το εξής χαρακτηριστικό για τους φωνιάδες Ιουδαίους: «Όντως διαβόλου τέκνα, ούκαι τες πόλες είναι αυτών μόνον, αλλά και έξω τούτων ταύτα ποιούντες και το σάφτην ποιούμενη σπουδήν καθενή το κήρυγμα, ως είναι οι Απόστολοι στήσε επιγόμενοι». Πιο απλά, πραγματικά παιδιά του διαβόλου ήσαν οι φωνιάδες Εβραίοι. Γιατί δεν το κυνηγούσαν τον Παύλο για να το διώξουν μόνο μέσα από τις πόλεις, αλλά και έξω από αυτές. Και προσπαθούσαν, φωνεύοντας τον Παύλο, να γκρεμίσουν το κήρυγμα και την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και με όση προθυμία ο Απόστολος Παύλος επιχειρούσε να στήσει την Εκκλησία του με το κήρυγμα, με άλλοι τόσοι προσπάθησαν αυτοί να το σκοτώσουν, πιστεύοντας ότι έτσι γκρεμίζουν την Εκκλησία του Χριστού. Θα φύγει και από την Αντιόχεια διωγμένος ο Παύλος και θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί δεν έλειψαν οι απειθούντες Εβραίοι. Θα κηρύξει εκεί, θα πιστέψουν οι χριστιανοί, θα δημιουργήσει την Εκκλησία από τους πιστεύσαντες χριστιανούς, αλλά οι Ιουδαίοι απειθούντες ετάραξαν τον όχρον, λέει η Αγία Γραφή, και τους πολιτάρχας ζητήσαντες την δίωξη και τη σύλληψη του Παύλου και του Σύλλα. Νέος λοιπόν από ό,τι βλέπουμε, διωγμός. Από διωγμό σε διωγμό, σ' όποια πόλη κι αν πήγαινε ο Παύλος, θα συναντούσε εμπόδια και διωγμούς. Φτάνει στα Ιεροσόλυμα για να συναντήσει όλους τους Αποστόλους. Και εκεί μια ομάδα από 40 Εβραίους ορκίστηκε ότι δεν θα φάει, δεν θα βάλει μπουκιά στο στόμα της, όπως λέμε εμείς, αν δεν σκοτώσουν τον Απόστολο Παύλο. Επαναλαμβάνω, 40 Εβραίοι στα Ιεροσόλυμα, στα οποία έφτασε ο Παύλος, ορκίστηκαν να τον σκοτώσουν
και μετά να φάνω. Βέβαια, διεσώθηκε ο Παύλος, γιατί ο Κύριος του είχε δώσει το μήνυμα ότι θα περάσει μέσα από καμίνια, όχι καμίνι, ο Απόστολος Παύλος, από καμίνια. Αλλά μη φοβάσαι, εγώ θα είμαι μαζί σου. Στην Έφεσο της Μικράς Ασίας και εκεί θα δούμε ένα νέο διωγμό, ένας νέος διωγμός να περιμένει τον Απόστολο Παύλο. Στην Έφεσο θα δώσει μάχη εναντίον των ιδωλολατρών, θα κηρύξει με παρησία το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, θα θηριομαχήσει, γιατί θηρία ήσαν οι εχθροί του Ιησού Χριστού. Ο ίδιος θα φωνάξει «Ή και κατά άνθρωπον εθυριομάχησα εν Εφέσω, τι μη το όφελος». Νέος διωγμός λοιπόν κατά του Παύλου τον υποχρεώνει να καταφύγει στους Φιλίππους της Μακεδονίας. Εκεί θα κηρύξει, θα ιδρύσει την Εκκλησία του Χριστού, θα απελευθερώσει ένα κοριτσάκι από δαιμόνια που την είχαν καταλάβει, γιατί την είχαν και την εκμεταλλεύονταν αρχιμάγοι της περιοχής και είχε μέσα πνεύμα πίθωνος, δηλαδή medium, απαλλάσσει το κοριτσάκι από τα δαιμόνια και επειδή έχασαν τη δουλειά τους ανοίγουν διωγμό. Βεβαίως συλλαμβάνεται ο Παύλος, βεβαίως κινείται στη φυλακή ο Παύλος. Εδώ να σταθούμε με λίγη προσοχή να δούμε τα μυστήρια του Θεού. Ήταν μεσάνυχτα. Κατάστικτοι ήσαν οι δύο Απόστολοι, γεμάτοι δηλαδή πληγές. Εμείς, αν είμαστε πληγωμένοι, δεν θα είχαμε τη δύναμη ούτε να μιλήσουμε. Ρυγμένοι μέσα στη φυλακή οι δύο Απόστολοι, αναφέρει η Αγία Γραφή, ύμνουν και δοξολόγουν το Θεό. Δοξολογούσαν το Θεό. Και τι έλεγαν, αδέρφια μου, «Σε ευχαριστούμε, Θεέ μου, που μας έφτασες να παθαίνουμε για το όνομά σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μου». Τους είχαν βάλει, λέγει η Αγία Γραφή, στην εσωτέρα φυλακή, στη πιο βαθιά φυλακή. Τους είχαν δέσει επάνω σε ένα ξύλο και τους δύο για να μην, κατά τη γνώμη των δημίων, δραπετεύσουν οι φυλακισμένοι. Τα μεσάνυχτα την ώρα της προσευχής έγιναν δύο σεισμοί. Ας προσέξουμε, δύο σεισμοί έγιναν. Ένα σεισμός άνοιξε διάπλατα τις πύλες της φυλακής και από μέσα έβγαινε η υμνοδία των Αγίων Αποστόλων, η δοξολογία. Είχε μετατραπεί η φυλακή σε εκκλησία, σε ουρανό, γιατί
σίγουρα στην οδεία αυτή συμμετείχαν άγγελοι και άγιοι και ο Κύριος ο ίδιος. Και ο δεύτερος σεισμός που δεν έγινε ορατός στους πολλούς αλλά μόνο σε ένα, στη πόρτα της φυλακής έστεκε ο φρουρός. Και όταν είδε να γίνεται ο σεισμός και να ανοίγουν διάπλατα οι πόρτες και να ακούει την υμνολογία απ' έξω που ήταν, πήρε το μήνυμα ότι στο βάθος της φυλακής γίνεται εκείνο το μεγάλο θαύμα και τρέχει και γονατίζει στον Παύλο και του φωνάζει «Τι με δει ποιήν?» Αυτός είναι ο δεύτερος σεισμός που ξύπνησε μέσα στη ψυχή του φύλακα το θείο εκείνο άκουσμα και κατάλαβε το μήνυμα του ουράνου γιατί φώναξε «Τι πρέπει να σωθώ?» Ζητάνε οι πολλοί να δούνε θαύμα. Τα θαύματα τα βλέπουν μόνο οι καλοπροαίρετοι, μόνο όσοι έχουν διάθεση. Εκεί σκύβει ολόκληρος ο ουρανός και κάνει την αποκάλυψη γιατί αξίζει τον κόπο. Σε εκείνον που αργείται την παρουσία του Κυρίου, θαύμα ποτέ δεν θα γίνει, γιατί δεν θα το κάνει ποτέ αποδεκτό. Και αν θέλουμε να καταλάβουμε, αν υπάρχει ένα θαύμα και μοναδικό που έχει την πρώτη θέση επάνω στη γη, είναι η μεταστροφή ενός ανθρώπου στην ψυχή του οποίου γίνεται σεισμός και ζητάει να δει τον Κύριο. Αυτό έγινε στην ψυχή του φύλακα. Γι' αυτό και ο φύλακας φώναξε «Τι πρέπει να κάνω?» Και μέσα σε μία νύχτα, την ίδια νύχτα δηλαδή αυτή, τα μεσάνυχτα, παίρνει τους Αποστόλους, πλένει τις πληγές, ακούει κήρυγμα και αυτός και ολόκληρη οικογένεια και ολόκληρη, γιατί λέει η Αγία Γραφή, βαφτίστηκαν όλοι και ηγαλιάσαντο πανική, χάρηκαν σαν οικογένεια όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι. Αυτό σαν απάντηση σε εκείνους που λένε γιατί να βαφτίζονται τα μωρά παιδιά. Εκεί ο Άγιος Απόστολος βάφτισε ολόκληρη την οικογένεια από τον παππού μέχρι το μικρό παιδί. Κοιτάξτε πώς εργάζεται η Θεία Χάρις. Επαναλαμβάνω, κοιτάξτε πώς εργάζεται η Θεία Χάρις. Για τους καλοπροαίρετους δεν τους αφήνει η Θεία Χάρις χωρίς παρηγοριά, χωρίς πιστήρια. Έτσι λοιπόν ο Παύλος θα φτάσει και στους Φιλίππους και θα ιδρύσει την Εκκλησία των Φιλίππων. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στο σημείο αυτό για να σχολιάσω ένα και μοναδικό πράγμα. Πολλοί
άπιστοι άνθρωποι. Ασυγκίνητοι, δέχτηκαν ρεύμα ουράνιο όταν διαπίστωναν την υπομονή των μαρτύρων και την αγάπη των μαρτύρων προς τους διώκτες και λύγιζαν από αυτή τη συμπεριφορά των μαρτύρων την οποία έβλεπαν να δείχνουν μέσα στον ομολογητικό στίβο οι μάρτυρες. Αναφέρω και το κομμάτι του ανάλογου της Αγίας Γραφής σχετικά με το γεγονός της μεταστροφής του δεσμοφύλακα. Παρέδωκαν το δεσμοφύλακι είναι ακριβώς αυτόν κατάσχει. Ο δε ακριβέστερον εδέθη υπό του Παύλου. Μετά το δεσμοτόν έπεψαν ή να μην φεύγει, ο δε τους δεσμότας κατήχησε. Λέει λοιπόν εδώ ότι ο Ιερός Χρυσόστομος ότι δεν έγινε μόνο χριστιανός ο δεσμοφύλακας, αλλά τους δεσμότας στη συνέχεια κατήχησε. Έγινε και κήρυκας όλων των φυλακισμένων. Να τονίσω κι άλλη μια φορά. Έγινε σεισμός και τρομάζουμε από το σεισμό. Έγινε σεισμός στη φυλακή του Παύλου. Αλλά πόσοι από τους σεισμολόγους, πόσοι από εμάς βλέπουμε το σεισμό που γίνεται και μεταστρέφει και αλλάζει κατεύθυνση ένας άνθρωπος. Να πω ένα απλό παραδειγματάκι. Ο γέροντας Παΐσιος είχε δεχθεί στο κελί του έναν άθεο. Το έχω ξαναπεί. Και ο άθεος στη κουβέντα με τον πατέρα Παΐσιο διετράνωνε ότι είμαι άθεος. Οπότε για να του πέσει εκείνο το ύψωμα που πρόβαλε μπροστά του ο εγωισμός, βλέπει μία μικρή σαύρα να περνάει με το κεφάλι ψηλά. Σταματάει ο Παΐσιος και αν της λέγει όπως είχε το κεφάλι ψηλά, υπάρχει Θεός, και με μία κίνηση σαύρα του κεφαλιού να απαντάει ναι. Αυτό το σεισμό που του έκανε η σαύρα, όχι η γη που έκανε στο δεσμοφύλακα, το σεισμό τον έκανε η σαύρα εκεί. Και ο άθεος έγινε πιστός αλλά και κήρυκας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τον είχε τηλεόραση προάλλες και ομολογούσε ο ίδιος ο επιστήμονας κατά πάσα πιθανότητα καθηγής πανεπιστημίου το θαύμα εκείνο. Υπάρχουν λοιπόν δύο ειδών σεισμοί. Στη συνέχεια θα δούμε τον Άγιο Απόστολο Παύλο να σύνεται δέσμιος και στη Ρώμη για το όνομα του Ιησού Χριστού. Να τον ονομάσουμε τον Απόστολο Παύλο κατακτητή, αλλά αδέρφια μου, με ποια όπλα να τον χαρακτηρίσουμε κατακτητή,
ακούμε πόλεμο, ακούμε για σύγχρονα όπλα και μας πιάνει σύγκριο. Εδώ έχουμε ένα άλλο είδος κατάκτηση. Με τον πόλεμο εκείνο και με τα όπλα εκείνα που κατακτιώνται οι καρδιές και οι εχθροί γίνονται φίλοι και οι εχθροί γίνονται αδέρφια. Ναι, ο πόλεμος του Παύλου έγινε ρήματι Θεού με το Λόγο του Θεού. Έτσι έγινε κατακτητής στις καρδιές ο Απόστολος Παύλος. Θα τον ακούσουμε να λέγει στα κηρύγματά του: καυχαίμαι, υπερηφανεύομαι για τα δεσμά, τις χειροπέδες, τις οποίες είμαι δεμένος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και θεωρούσε τις αλυσίδες για το μεγαλύτερο στολίδι που μπορεί να έχει σαν κόσμο ένας άνθρωπος επάνω στη γη. Επαναλαμβάνω, τις χειροπέδες, τις αλυσίδες που ήταν δεμένος, τις θεωρούσε σαν το μεγαλύτερο στολίδι που μπορεί να φοράει και να στολίζεται ένας άνθρωπος επάνω στη γη. Το Πνεύμα του Άγιον του είχε δώσει μήνυμα του Αποστόλου Παύλου ότι δεν θα υπάρξει ημέρα, δεν θα υπάρξει τόπος από όπου θα περάσει και δεν θα περάσει βάσανα. Η ζωή του Παύλου ήταν ένα συνεχές μαρτύριο. Θα τον ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο να παίρνει το μήνυμα από τον Κύριο και να το ομολογεί ο ίδιος. Ποιο? Το Πνεύμα το Άγιον, αυτό το πήρε σε ειδική αποκάλυψη από τον Κύριο. Κατά πόλην διαμαρτύρεται λέγον το Πνεύμα το Άγιο. Σε κάθε μία πόλη που θα πηγαίνω μου φωνάζει και μου λέει ότι δεσμά με και θλίψεις μένουσι. Ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουν. Αλλού πάλι κάποιος προφήτης για να του δείξει ότι θα δεθεί καλά με δεσμά, όπως στεκόταν, είπε τα εξής προς τον Απόστολο Παύλο και όσους βρίσκονταν γύρω του: τάδε λέγει το Πνεύμα το Άγιον τον άνδρα, ου εστίν η ζώνη αυτή, ούτω δίσουσιν εις Ιεροσόλυμα οι Ιουδαίοι και παραδώσουσιν εις χείρας ευνών. Πιο απλά, ένας χριστιανός προφήτης παίρνει τη ζώνη που φορούσε ο Απόστολος Παύλος και τον δένει και παράλληλα φωνάζει: τον άνδρα του οποίου είναι η ζώνη αυτή, έτσι θα τον δέσουν οι Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στα χέρια των ιδωλατρών. Ο κορυφαίος Απόστολος είναι πάντοτε έτοιμος
να περιβληθεί τα δεσμά για τον Χριστό και θα το κηρύξει ο ίδιος. Ου μόνον δεθύνε, αλλά και αποθανήν ετοίμος έχω υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού. Πιο απλά να ακούσουμε τι λέει ο Μέγας Άγιος Απόστολος. Δεν είμαι έτοιμος μόνο να δεθώ, αλλά και να πεθάνω για το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αδέλφια μου, με την αλυσίδα στα χέρια, υπαγόρευσε επιστολές ο Απόστολος Παύλος, σαν φυλακισμένος. Και αυτές οι επιστολές ονομάζονται οι επιστολές της φυλακής του Παύλου. Δέσμιο στην Κεσάρια 2 χρόνια, κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δέσμιος και στη Ρώμη, 3 ολόκληρα χρόνια. Δέχεται όλους στη φυλακή όσοι πηγαίνουν για να το δουν. Κηρύσσει τη Βασιλεία του Θεού, διδάσκει υπέρ του Ιησού Χριστού. Ανεμπόδιστα, χωρίς να φοβάται τίποτα απολύτως. Ξέρετε κάτι, τα δεσμά, τις φυλακές, τις μαστιγώσεις, τους λιθοβολισμούς, τα παθήματα, τους ραβδισμούς, τους καταποντισμούς, τις πείνες, τις δίψες, τις φυλακές, δεν τις φοβήθηκε ο Απόστολος Παύλος. Ούτε καν τις έλαβε υπόψη του. Αντίθετα, φώναζε για όλα αυτά δυνατά. Χαίρω γιατί τα υποφέρω όλα αυτά. Ένα πράγμα μόνο φοβόταν. Τους ψευδαδέλφους. Κάποιους βαφτισμένους χριστιανούς που παρουσιάζονταν σαν Απόστολοι, ενώ δεν ήσαν Απόστολοι, ήσαν ψευδαπόστολοι, οι οποίοι του έκαναν πόλεμο και προσπαθούσαν να μειώσουν το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Αυτούς φοβόταν ο Απόστολος Παύλος. Αυτούς η Εκκλησία μας φοβάται στους αιώνας των αιώνων. Δεν έχει ανάγκη η Εκκλησία μας από να φοβηθεί από τα ποικίλα βασανιστήρια. Έχει πάντοτε ο Κύριος να αναδείξει μάρτυρες. Έχει πάντοτε να βάλει ο Κύριος την δύναμη να αναδείξει μάρτυρες. Ποτέ δεν έπαυσε και ούτε θα πάψει η Εκκλησία μας να έχει τους Αγίους της, οι οποίοι θυσιάζονται χάρη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Να ακούσουμε τη φωνή του Παύλου, τι λέει για τα βασανιστήριά του. Πρώτα τα μετράει ένα-ένα. Εν κόπης περισσοτέρος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν φυλακές περισσοτέρος, εν θανάτης πολλάκης, υπό των Ιουδαίων 5 τεσσαράκοντα παρά μία έλαβαν. 5 φορές δηλαδή μαστιγώθηκε επί 40 στην πλάτη του παρά μία. 3 φορές ραβδίστηκα, 1 φορά λιθοβολήθηκα, 3 φορές αναβάγισα,
Νύχτα και ημέρα βρέθηκα στο βυθό της θάλασσας. Πολλές φορές σε οδηπορίες, κίνδυνος στα ποτάμια, κίνδυνος από ληστάς, κίνδυνος από το γένος του το εβραϊκό, κινδύνους από τους ειδωλάτρες, κινδύνους στη πόλη, κινδύνους στην ερημιά, κινδύνους στη θάλασσα, κινδύνους από ψευδαδέλφους, με κόπο και μόχθο, με αγρυπνίες πολλές φορές, με λοιμό και δίψα, με νηστείες πολλές φορές, με ψύχος, με γυμνότητα. Αυτά ο ίδιος περιγράφει στη Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολής, στο 11ο κεφάλαιο, στίχος 23 έως 27. Ο Απόστολος Παύλος ισόβια βρισκόταν στο καμίνι της μαρτυρικής φωτιάς. Και το τονίζω, αυτό το καμίνι πάντα το τροφοδοτούσαν με υλικά για να λάβει η φωτιά του καμινιού οι Ιουδαίοι, οι εθνικοί, οι ψευδάδελφοι και οι ψευδαπόστολοι. Οι ψευδαπόστολοι τέκνα του σατανά, έτσι ονομάζονται. Εργάτε δόλοι, μετασχηματιζόμενοι σε Αποστόλους Χριστού. Ό,τι έκανε ο Παύλος, το έκανε με τα χαράς. Όλα τα μαρτύρια τα έβλεπε, ας το προσέξουμε αυτό, ο Απόστολος Παύλος τα μαρτύρια όλα τα έβλεπε σαν να είναι η χάρις του Θεού η ίδια. Να τα ακούσουμε. Για να δούμε τι μας λέει. Ημίν σε εμάς και σε εσάς που αγαπάτε ειλικρινά το Θεό, εχαρίστη μας δόθηκε το χάρισμα το υπερ Χριστού, ου μόνον το εις Αυτόν πιστεύει, όχι μόνο να πιστεύουμε σε Αυτόν, αλλά και το υπερ αυτού πάσχει. Απλά, χάρισμα είναι να πιστεύεις στον Χριστό, αλλά προπαντός, χάρισμα είναι να θυσιάζεσαι για το όνομα του Ιησού Χριστού και να πάσχεις γι' αυτό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είχε έρωτα για μαρτύριο. Ο έρωτας του Χριστού και ο έρωτας του μαρτυρίου συνυπάρχουν στην Παύλια καρδιά και τη θεολογία του Παύλου. Να ακούσουμε κάτι από τον Ιερό Χρυσόστομο. Το πάντον μίζον είχε έναν αυτό, το του Χριστού έρωτα, και μετά τούτου πάντον εαυτόν μακαριότερο νόμιζε. Απλά, πάνω απ' όλα ο Απόστολος Παύλος, απ' όλα, την αγάπη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ήθελε να πετύχει ο Απόστολος Παύλος το έργο του, γιατί η αποτυχία στο έργο της διαδόσεως του Ευαγγελίου του Χριστού σήμαινε γένα, τιμωρία, μύρια κακά. Και φώναζε ότι από την αγάπη του Χριστού δεν θα με χωρίσει απολύτως τίποτα. Ο Άγιος
Απόστολος Κλήμης, επίσκοπος Ρώμης, αποστολικός πατέρας και αυτά, αυτός γράφει για τον Απόστολο Παύλο. Παύλος υπομονής βραβείων έδειξε. Επτάκης δεσμά φορέσας, φυγαδευθείς, λίθαστής, κήρυξ γενόμενος εν τε τη Ανατολή και τη Δύση, το γενναίο της πίστεως αυτού κρέος έλαβεν, δικαιοσύνην διδάξας όλων των κόσμων, και επί το τέρμα της Δύσεως ελθών και μαρτυρήσας επί των ηγουμένων, ούτως απειλάγει του κόσμου και εις τον Άγιον τόπον επορεύθει, υπομονής γενόμενος μέγιστος υπογραμμός. Αυτός, Απόστολος Παύλος, είναι που ονομάστηκε από τον Κύριο σκεύος εκλογής. Είναι αυτός που χαρακτηρίζεται ως μετά τον ένα, τον Κύριο, ο πρώτος. Η ιερά παρέστρα του μαρτυρίου θα έχει να φωνάζει ότι ο Απόστολος είναι το υπόδειγμα της κακοπάθειας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι θα δούμε όχι μόνο τον Παύλο, αλλά και χωρία ολόκληρη αποστολική, δηλαδή όλοι οι Απόστολοι, ο ένας μετά τον άλλον, να παραδίδει τη σκυτάλη του μαρτυρίου στο κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Ιάκωβος θα δεχθεί το μαρτύριο από το μαχαίρι του Ηρώδη του Αγρίπα. Θα του κοπεί το κεφάλι. Ο Ηρώδης, λέει η Αγία Γραφή, αγγείλε τον αδελφό Θεό Ιάκωβο μαχαίρα. Σκότωσε, λέει, με μαχαίρι τον αδελφό Θεό Ιάκωβο. Όμοια και ο Πέτρος να φέρουμε στη μνήμη μας την προφητεία του Κυρίου στον κήπο της Γετσημανή, που έβγαλε μαχαίρι και έκοψε το αυτί του μάρχου, ενός δούλου του αρχιερέα. Τι είπε ο Κύριος? Πέτρε, βάλε τη μάχαιρα στη θήκη σου, διότι μάχαιρα έδωκες, μάχαιρα θα λάβεις. Και πράγματι, δέχθηκε το θάνατο δια ανασκολοπισμού. Σταυρώθηκε ανάποδα από την κεφάλι προς τα κάτω. Μάχαιρα έδωκε, μάχαιρα έλαβε. Ο Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος δέθηκε σε δέντρο, σταυρώθηκε ανάποδα. Ο Φίλιππος από τους ειδωλάτρες κρεμάστηκε σε ένα τείχος. Ο Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος, στην Ινδία φωνεύθηκε από λόγχες, τον τρύπησαν με λόγχες. Ο Βαρθολομαίος σταυρώθηκε. Ο Ματθαίος, ο Απόστολος, πυθοβολήθηκε. Ο Ιάκωβος του Αλφαίου, όμοια. Και συνέχεια, ο Σίμωνας ο Ζηλωτής και τέλος ο Ιούδας του Ιακώβου, κρεμασμένος κατατοξεύθηκε. Και στη συνέχεια ακολουθεί
ακολουθούν τα μαρτύρια των πιστών της τέκνων της Εκκλησίας του Χριστού ανά τους αιώνες. Δεν έχουν σταματήσει τα μαρτύρια. Αναφέρεται στα Άγια Κυρά Βιβλία μας ότι όταν θα πλησιάζει το τέλος του κόσμου, τότε που θα κάνει την παρουσία του ο Αντίχριστος, το δέρημα της ερημώσεως, ο άνθρωπος εκείνος ο σατανόμορφος που θα έχει όλη τη δύναμη του σατανά και θα είναι άρχοντας επάνω στη γη, αφού θα σκοτώσει τον Άγιο Προφήτη Ηλία, ο Αντίχριστος, θα ξεσηκώσει στη συνέχεια διωγμό τέτοιο που δεν θα έχουν δει τα μάτια του κόσμου. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Κύριος. Λέει, όταν θα έρθει εκείνος ο άλλος που ένα πολύ μεγάλο πλήθος κόσμου με τις αγυρτίες του και με τα ψευτοθαύματά του θα πλανήσει τον κόσμο, θα επιβάλλει τέτοια βασανιστήρια που δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος. Και συμπληρώνει ο Κύριος, αν ο Υιός του ανθρώπου δεν βιαστεί να κόψει στη μέση το χρόνο που θα βασιλεύσει ο Αντίχριστος, να το αφαιρέσει το μισό χρόνο από τα χέρια του, τότε αλίμονος ο ανθρώπος επάνω στη γη. Νέοι διωγμοί αναμένουν την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αδελφοί μου, συγχωρέστε με, καλά περνάμε. Όμως ο Κύριος, όμως ο Κύριος μας φωνάζει, προσέξτε, γιατί θα είναι ευνίδιος ο όλεθρος, ξαφνικός, θα μας βρει καλοπερασάκηδες. Έτσι λέει ο Κύριος. Ως περγά ημέρε Νόε, όπως ήσαν οι ημέρες του Νόε, στην ίδια κατάσταση που ήσαν αυτοί και τρώγανε και πίνανε και διασκεδάζανε και οργίαζαν, θα βρίσκεται εκεί η ανθρωπότητα ολόκληρη όταν θα κάνει την εμφάνισή του ο Αντίχριστος και στη συνέχεια ο Κύριος. Με ποια καρδιά, με ποια δύναμη θα μπορέσουμε να πούμε την εποχή, αν ζούμε την εποχή εκείνη, αν είναι τώρα δεν ξέρουμε, αν είναι αργότερα, ο Κύριος το ξέρει, το πότε, θα μπορέσουμε να πούμε στον Κύριο, τέτοιοι καλοπερασάκηδες που είμαστε, Κύριε, σαν τον Πέτρο, έτοιμος είμαι για σένα και στο θάνατο να βαδίσω. Αδέρφια μου, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ο Νόε φωνάζει, εγώ έκανα το κήρυγμά μου στους συγχρόνους μου και αυτοί με είχαν για τρελό μέχρι ότου που ήρθε ο κατακλυσμός. Τα Σόδομα και τα Γόμορα φωνάζουν.
είμαστε βουλιαγμένα μετά από καταστροφή, καμένα και χωμένα μες στην Ερυθρά Θάλασσα. Γιατί μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα είχε θεοποιηθεί όχι μόνο η φυσική ειδονή, αλλά και η παραφύση ειδονή. Βλέπετε τι μας βγάζουν στις τηλεοράσεις. Ομοφιλόφιλους και επίτηδες γίνεται συζήτηση και παρουσιάζεται η ομοφιλοφιλία διεστραμμένα σαν φυσικό γεγονός. Διεστραμμένα, επαναλαμβάνω. Γιατί καταποντήσεις είχατε τα Σόδωμα και τα Γόμορα? Γιατί όμοια διαστροφή υπήρχε και τότε. Έστειλε ο Κύριος να ειδοποιήσει τους Σοδομίτες ότι θα καταστραφούν τα Σόδωμα, και τους τρεις αγγέλους που έκαναν την επίσκεψη στο σπίτι του Λότ, τους πέρασαν οι Σοδομίτες για κοινούς θνητούς με μια πολύ μεγάλη και ομορφιά επάνω, και όρμησαν να ικανοποιήσουν τα αρνήθηκα, το βρωμερά, τα παραφύση αισθηκτά τους. Και λέει η Αγία Γραφή, ο Κύριος αορασία τους επάταξε τους Σοδομίτες. Μάλιστα, εκεί αναφέρεται ότι ο Λότ σκέφτηκε να εκθέσει τις κόρες του για να γλιτώσουν, λέει, οι άγγελοι. Σε τέτοιο κατάντημα είχα φτάσει στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Δεν είμαι προφήτης προς Θεού, ούτε θέλω να παρουσιάσω τον προφήτη. Αλλά ξέρετε, είπε ο Κύριος, όταν έπεσε ένας πύργος και πλάκωσε μερικούς Εβραίους, τι είπε στους άλλους που έζησαν? Θα ρείτε πως εκείνοι που πλακώθηκαν από το πύργο ήταν χειρότεροι από εσάς και τιμωρήθηκαν? Τι σημαίνει αυτό πιο απλά? Το παράδειγμα εκείνων λάβετε το υπόψη εσείς, γιατί χειρότερα σας περιμένω εσάς. Και για να έρθουμε βάσει το παράδειγμα αυτό στα σημερινά δεδομένα, ποιος μας χτυπάει την πόρτα και τρέμουμε? Ποιος, παρακαλώ? Μας λέει, είμαι εδώ. Ο πόλεμος. Θα έπρεπε, συγχωρέστε με, να χτυπήσουν οι καμπάνες, να μας καλέσουν σε δημόσιο πένθος, γιατί βαραίνει τη γη μας, βαραίνει τη γη μας. Τέτοια αμαρτήματα σαν την εποχή του Σοδόμου και της Γομόρας. Να κάνουμε αγρυπνία, να παρακαλέσουμε τον Κύριο, να μας ελεήσει, να αποτραπεί ο πόλεμος. Αν θα δούμε την Αγία Γραφή σε παρόμοιες περιπτώσεις, θα δούμε να σώζονται μετά από μετάνοια, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Χτες, Σάββατο, 15 Μαρτίου, όλη τη νύχτα, έξω από το σπίτι μου, μέχρι πρωίας που πήγα στην εκκλησία, κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα. Κάνανε αγρυπνία. Πού την κάνανε την αγρυπνία? Ξέρετε πού την κάνανε την αγρυπνία? Και το ξέρετε γιατί χτύπησαν οι καμπάνες και μέσα σε 20.000 και κατοίκους βία οι εκκλησίες να είχαν από 300 πιστούς στο εκκλησίασμα. Οι υπόλοιποι πού? Χτυπάει την πόρτα μας. Αλίμονό μας, αδέρφια μου, έχουμε πάρει δρόμο και κατρακυλάμε. Να σηκώσουμε τα χέρια μας στον Κύριο, να το παρακαλέσουμε. Με αυτόν τον τρόπο σταυρώνουμε και σήμερα τον Κύριο.
Για θυμηθείτε καλά. Τι έγινε την ημέρα Σταυρώσεως? Σεισμός και άνοιξε η γη. Και επειδή και οι σύγχρονοι άνθρωποι είναι σταυρωτές του Κυρίου ως επιτοπλίστων, να περιμένουμε να γίνει ένας όμοιος σεισμός. Σεισμός όμως που αν ισχύσει αυτό που λέει η Αποκάλυψης, θα έχουμε να εκφράσουμε τη φρίκη μας σε αυτά που θα δούμε αν γίνει ο σεισμός της Αποκαλύψεως. Αν δηλαδή εξαπολύσει, θα το εξηγήσω, απλά ο διάβολος στον αέρα, δηλαδή έτσι λέει η Αγία Γραφή, τους ασκούς του, τα δηλητήρια του. Και τα δηλητήρια αυτά είναι ακριβώς τα όπλα εκείνα που είχε επινοήσει ο σύγχρονος άνθρωπος, με τα αέρια, τα οποία θα επιφέρουν στους ανθρώπους φρικτά βασανιστήρια. Και λέει Αποκάλυψη ότι αν συμβεί αυτό το πράγμα, θα μασάνε οι άνθρωποι τις γλώσσες τους από τον πόνο και θα τις δαγκώνουν και θα τρέχει αίμα από το στόμα. Τέτοιοι φρικτοί πόνοι θα προπληθούν. Ποιος Ηλίας προφήτης, ποιος Ισαΐας, ποιος Ιωάννης Βαπτιστής, ποιος Κοσμάς Ετωλός, ποιος θα μας φωνάξει για να ξυπνήσουμε, να πάρουμε στα χέρια μας τα Άγια Βιβλία της Εκκλησίας, για να περάσει ο Χριστός μέσα μας, ώστε να καταλαβαίνουμε ότι ζούμε. Ζούμε όχι σε ένα πρωταφείο, αλλά ζούμε πραγματικά. Μην ξεχνάμε ότι και τα ζώα ζούνε, τα άλογα ζώα, αλλά δεν καταλαβαίνουνε, αντιδρούν από το ένστικτο όταν τα ενοχλούμε, σπειράζουμε τη ζωή τους. Εμείς όμως δεν αντιδρούμε έτσι, αντιδρούμε αλλιώς. Αλλά ας προσέξουμε μήπως αντιδρούμε σαν τα ζώα και δεν καταλαβαίνουμε ότι ζει εκείνος που έχει Χριστό μέσα του. Και έτσι ζει ο μετανιωμένος άνθρωπος. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλα τα αδέρφια μου που συγκατοικούμε στο Κοροπή μέσα να μην ακούσουν τη φωνή τη δική μου και την παρεμηνεύσουν, γιατί είμαι κι εγώ χειρότερος από όλους σας. Ή μάλλον όχι χειρότερος. Αλλά όσα ακούστηκαν δεν είναι λόγια του αμαρτωλού Κώστα του Αδάμ, αλλά είναι των γραφών, είναι των πατέρων της Εκκλησίας, είναι της Εκκλησίας μας, είναι του Χριστού. Αυτή τη φωνή να ακούσουμε. Παράκληση λοιπόν, να γεμίζουμε τις Εκκλησίες, να δείξουμε μετάνοια και να παρακαλούμε τον Κύριο να μας αναστήσει ψυχικά. Ας είναι ευλογημένο το Άγιο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.